Γεια σας, um, ελπίζω να είστε καλά και σήμερα Θέλω να σας πω ότι από πέρυσι που ξεκίνησα αυτά τα βίντεο είχα στο μυαλό μου να μιλάω, να λέω γνώμες μου για διάφορα πράγματα να κάνω ίσως κάποιες τοποθετήσεις που δεν θα μπορούσα να κάνω σε άλλα δικά μου βίντεο um, και γενικά ρε παιδί μου να βγάζω ό,τι έχω μέσα μου και στο μυαλό μου να το μοιράζομαι μαζί σας, τους προβληματισμούς μου, όλα Είδατε λίγο πως πήγε αυτό πέρυσι, αλλά τέλο πάντων. Σήμερα λοιπόν είναι 6 Δεκέμβρη. Εάν δεν ξέρετε τι συμβολίζει η σημερινή ημέρα ή τι θα έπρεπε να γιορτάζουμε τη σημερινή ημέρα, τρέψτε μου να σα εξηγήσω. Αλλά πρώτα θέλω να σα πω ότι αυτό το βίντεο το κάνω γιατί από την ώρα που ξύπνησα το πρωί δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν, δεν θα μπορούσα να κάνω κάποιο άλλο βίντεο γιατί δεν ξέρω πότε βλέπετε αυτό το βίντεο. Αλλά σήμερα γυρνάω αυτό το βίντεο 6 Δεκέμβρη και ε, θα ανέβει 6 Δεκέμβρη. Οπότε, από την ώρα που ξύπνησα σήμερα το πρωί, το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ είναι τι επέτειο έχουμε σήμερα. Έχουμε την επέτειο τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου σήμερα. 6 Δεκέμβρη του 2008, δολοφονήθηκε ο Αλέξη Γρηγορόπουλο σε ηλικία 15 ετών, στο κέντρο τη Αθήνα, από μπάτσο, με όπλο, πυροβόλησε. Το παιδί δίπλα στον Αλέξη ήταν ο κολλητός του ο Νίκος Ρωμανός και αυτός 15 χρονών και για όσους ε, είστε μικρότεροι σε ηλικία ή για όσους καταλαβαίνω ρε παιδί μου ότι η ζωή περνάει, περνάει πολύ γρήγορα. Κάθε μέρα έχουμε χιλιάδε προβλήματα, χιλιάδε σκέψει. Δεν γίνεται να είμαστε παράλληλα με όλο αυτό που συμβαίνει στι ζωέ μα και στα κεφάλια μα. Να είμαστε με όλου, δίπλα σε όλου, μαζί με όλου, να υποστηρίζουμε του πάντε. Το καταλαβαίνω, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αλλά η συγκεκριμένη μέρα για εμένα, εκτό από μια ημέρα μνήμη για τον Αλέξη, για ένα παιδί που δολοφονήθηκε από έναν αστυνομικό, η σημερινή ημέρα μου θυμίζει και το πώς έγινα πολιτικό όν, πώς απέκτησα οποιαδήποτε πολιτική αίσθηση, τέλος πάντων, στο κεφάλι μου, ακόμα ως παιδί. Τότε που πιστεύω θα έπρεπε να με ενδιαφέρουν άλλα πράγματα, αλλά βλέποντας ότι ένα παιδί λίγο μεγαλύτερο από εμένα δολοφονείται στο κέντρο της Αθήνας, καταλαβαίνετε ότι από μόνο του αυτό σε κάνει να σκέφτεσαι ότι «Οκ, okay, θα μπορούσα να είμαι εγώ στη θέση του, οκ». Okay που ζούμε, οι άνθρωποι που θα έπρεπε να μας προστατεύουν, να μας σκοτώνουν, παιδάκια. Και θέλω να σας πω ότι 7-8 Δεκεμβρίου του 2008 ήταν και η πρώτη πορεία που πήγα ποτέ στη ζωή μου. Ήταν ε, για το θάνατο του Αλέξη. Στην Πάτρα τότε ε, είχα κάνει κοπάνα από το σχολείο τις τελευταίες ώρες. Ε, νομίζω δεν το είχα, δεν, το, δεν πες να μην το έχω πει ούτε τώρα στους γονείς μου ότι είχα φύγει από το σχολείο για να πάω στην πορεία του Αλέξη. Και θα μου πεις άλλαξε κάτι, με αυτή σου την κίνηση. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Αλλά και μόνο ότι ένιωσα ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι σαν εμένα που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε ένα παιδί και δεν το αφήνουν να περάσει έτσι, ήταν πολύ σημαντικό θεωρώ για την υπόλοιπη ζωή μου. Γιατί ενώ έχω δύο φοβερούς γονείς, εκείνες τις ημέρες δεν μου είπαν τίποτα για το σύμβαν του Αλέξη. Και δεν ξέρω αν ήταν επειδή είχαν άλλα μεγαλύτερα προβλήματα στο μυαλό τους. Δεν ξέρω αν ήταν επειδή υπήρχε μια τεράστια φήμωση σε όλα τα μέσα. Παράλληλα συνέβαινε και οικονομική κρίση, οπότε όλα τα μέσα είχαν σαν αφορμή αυτό και μίλαγαν όλη την ημέρα για την οικονομική κρίση και όχι για το πώ ένα αστυνομικό δολοφόνησε ένα 15χρονο παιδί. Κατευθείαν άρχισαν όλα τα κανάλια να δημιουργούν δικαιολογίε ότι ο Αλέξη πέταξε μολότοφ, ότι ο Αλέξη επιτέθηκε στου αστυνομικού μαζί με το φίλο του Νικόλα Ρωμανό, ότι ο Αλέξη του έβριζε, ότι ο Αλέξη του προκάλεσε. Και πραγματικά σκέφτομαι δηλαδή. Τώρα θα σα πω κάτι που φαίνεται πολύ λογικό, αλλά ακόμα κι όλα αυτά. Αν είχε κάνει, θα άξιζε ένα ανήλικο παιδί να το πυροβολήσει ένα αστυνομικό όλα όλα αυτά να τα είχε κάνει. Πώς, πώς περνά στη δολοφονία. Γιατί μιλάμε για δολοφονία. Σαν σήμερα ο επαμεινώνδας Κορκονέας δολοφόνησε τον Αλέξη. Επί μέρες, εβδομάδες και μήνες συζητούσαν όλοι για το πώς εξωστρακίστηκε τυχαία αυτή η σφαίρα χτύπησε σε μια κολόνα τη ΔΕΗ και βρήκε μετά τον Αλέξη. Δεν ήθελε ο καλό μα αστυνομικό να δολοφονήσει ένα παιδάκι. Τι θέλετε τώρα, να, τον, ε, να του κάνετε cancel, να σταματήσει να είναι μπάτσο. Θέλετε να τον βάλετε φυλακή επειδή σκότωσε ένα παιδάκι. Τι θέλετε. Την οικογένεια του κύριου Ουνόντα, δεν τη σκέφτεστε. Κάπω έτσι ήταν τα μέσα εκείνη την περίοδο. Υπήρχε μια τεράστια φήμωση και προσπάθεια συγκάλυψη ότι το κράτος δολοφόνησε ένα παιδί, γιατί ένα αστυνομικό, ειδικό φρουρό, αντιπροσωπεύει το κράτο. Έχει ευθύνη το κράτο, η χώρα, η Ελλάδα. Έχει, είχε, είχε, είχε την ευθύνη που πέθανε αυτό το παιδί. Και αφού υπήρχε λοιπόν όλη αυτή η προπαγάνδα για το πώ θα κάνουμε ένα θάνατο παιδιού να εξαφανιστεί, αυτό άρχισε να κάνει έξαλλους πάρα πολλού ανθρώπου. Οπότε, πάρα πολλοί άνθρωποι συνέχισαν τι πορείε σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα άρχισαν να σπάνε μαγαζιά στο κέντρο, στην Ερμού, να καίνε το δέντρο στο Σύνταγμα. Και θα μου πείτε, Δημήτρη, είσαι υπέρ όλων των βανδα... βανδαλισμών, είσαι υπέρ το να κάψουμε το δέντρο μα. Πλαστικό νομίζω ήταν έτσι κι αλλιώ εκείνη τη χρονιά, δεν πειράζει. Ένα τσίκ παραπάνω, μεγάλο ή τρύπα του όζοντο. It's okay. Τα τηλεοπτικά μέσα έπαιζαν για μία εβδομάδα με λυπητερή και τρομακτική μουσική για το πώ οι βάνδαλοι ελέγχουν την πρωτεύουσα, την έχουν του χεριού του, είναι επικίνδυνο πλέον να κυκλοφορεί στην Αθήνα, γιατί υπάρχουν αναρχικοί και χούλιγκαν. Και έπαιζε με λυπητερή μουσική αστρόμαυρο το δέντρο να καίγεται μαλάκα σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια. Αντί να μιλάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ για τον μπάτσο που σκότωσε ένα ανήλικο παιδί, μίλαγαν για το πώς χαλάει η εικόνα της πόλης στα Χριστούγεννα, που καίνε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, οι χούλιγκανς και οι αναρχικοί. Μια ωραία δημοκρατία. Θέλω να σας πω ότι πέρυσι, πρόπερσι, βγήκε μια λίστα που ήταν για την ελευθερία, τη δημοσιογραφική ελευθερία στα μέσα σε κάθε χώρα τη γη. Η Ελλάδα ήταν κάτω από την εκατοστή θέση, κάτω από πάρα πολλέ Αφρικανικέ χώρε. Και μέχρι και φέτο, το 2024, βγαίνουν πάρα πολλοί Έλληνε δημοσιογράφοι από τα κανάλια τη πρώτη γραμμή και ηρωνεύονται αυτήν την έρευνα. Λένε, μα εμεί έχουμε φουλ ελευθερία του λόγου. Πούτι, γι' αυτό πήγαμε εκεί που πήγαμε. Γι' αυτό είμαστε αυτά που είμαστε. Γιατί δεν υπάρχει καν η ελευθερία του λόγου. <laughs> Να σα πω σε αυτό το σημείο. <laughs> ότι ο Νικόλας Ρωμανός ο κολλητός φίλος που είδε τον φίλο του, τον αδερφό του να δολοφονείται μπροστά στα μάτια του όταν ήταν παιδάκι κι αυτός είναι αυτή τη στιγμή στη φυλακή συνέλαβαν τον Νικόλα Ρωμανό επειδή βρήκαν ένα δαχτυλικό αποτύπωμα μέσα σε μια σακούλα, μέσα στη γιάφκα μέσα στην πολυκατοικία που έγινε η έκρηξη της βόμβας στους ομπελόκηπους και δεν λέω, <laughs> δεν λέω. Έτσι, για να μην με πείτε και εμένα αρχικό, Εάν κάποιος άνθρωπος όντως έχει προχωρήσει στην α, απόπειρα δολοφονίας άλλων με μία βόμβα, ναι να τον συλλάβουμε. Αλλά εγώ από τι ξέρω, η δικαιοσύνη λειτουργεί πρώτα με δεδομένα, με αποδείξεις και μετά με συλλήψεις και κρατήσεις. Δεν γίνεται λοιπόν ο Ρωμανός τυχαία να είναι κρατούμενος τόσες μέρες, ενώ δεν υπάρχουν άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Και θα μου πείτε... Τι σε νοιάζει για το Ρωμανό, μπορεί να σκότωνε ανθρώπου αυτή η βόμβα. Αλλά α αποδειχτεί πρώτα αυτό το κομμάτι. Δεν γίνεται ένα επειδή είναι ακροαριστερό να τον παίρνουν οι αστυνομικοί και να τον βάζουν στη φυλακή και να μην του επιτρέπεται το οριακά καν να, δει το δικηγόρο του. Έβγαινε ο δικηγόρο του Ρωμανού έξαλλο και ούρλιαζε για το πόσο παράνομη είναι αυτή η σύλληψη. Προφανώ και θέλουν να του πει ονόματα για το τι συνέβαινε εκεί πέρα κτλ. Αλλά είναι παράνομη η κράτηση. Η Ειρήνη Μουρτζούκου βγήκε στι 12 ώρε από το κρατητήριο. Ο Ρωμανό όχι. Ακόμα και να υπάρχει αυτό το δαχτυλικό αποτύπωμα μέσα στη σακούλα, πρέπει να γίνει δικαστήριο. Δεν γίνεται να τον κρατάτε χωρί χωρίς να υπάρχει δικαστήριο. Για τέτοια σύψη μιλάμε. Και σα ξαναλέω, εάν όντω είναι εγκληματία, να μπει φυλακή. Αντίστοιχα όμω, εάν ήταν ένα χρυσαυγίτη που έκανε το ίδιο, αν βρισκόταν ενό χρυσαυγίτη ένα δαχτυλικό αποτύπωμα, θα τον κρατάγανε 15 μέρε στο κρατητήριο, χωρί άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Δεν ξέρω. Ο πρόεδρο τη Χρυσή Αυγή και ο Κασιδιάρη μπαινόβγαιναν στι φυλακέ επί μήνε, επί χρόνια ωριακά, μέχρι να γίνει η μόνιμη σύλληψη. Καταλαβαίνετε, για αυτά τα διπλά στάνταρτ. Εκεί, εκεί έγκυται το θέμα, σε αυτά τα διπλά στάνταρτ. Δεν γίνεται επειδή πάρα πολύ μπάτσι είναι ακροδεξί αυτό ο χώρο να του φαίνεται πιο φιλικό, πιο γλυκό και να μην επεμβαίνουν. Αλλά από την άλλη, εάν κάποιο είναι ακροαριστερό να μπαίνει φυλακή και να μην έχει δικαιώματα. Η δημοκρατία απαιτεί να υπάρχουν ισορροπίες. Ό,τι μπορεί να συμβεί στον έναν, να συμβεί και στον άλλον. Ό,τι επίπτωση μπορεί να έχει ο ένας, να έχει και ο άλλος. Δεν γίνεται να υπάρχουν διπλά στάνταρ, επειδή η μισή χώρα, αν όχι όλη η χώρα, είναι διεφθαρμένη. Πώς πήγαμε από το να συζητάμε για την Κατερίνα Καινούριο τις προηγούμενες μέρες. Στο πόσο σάπια είναι η χώρα μας, αλλά να σας πω κάτι. Είναι πολύ σάπια η Ελλάδα. Είναι σάπια, είναι, η σύψη είναι τόσο βαθιά που δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να, να καθαριστεί ποτέ. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι προσπαθούμε να επιβιώσουμε μέσα σε αυτή τη σύψη. Με λίγο γκλίτερ, με λιγά γέλια, με λίγη αισιοδοξία, NLP, αξίζω, αξίζω, αξίζω. Όταν ζούμε σε μία... είναι σάπια, είναι... Και για να σας προλάβω, σίγουρα υπάρχουν πολύ 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 χειρότερες χώρες από την Ελλάδα πολύ χειρότερε. Και για την ελευθεροτυπία και για την ελευθερία στο δημόσιο λόγο και για το πώ συλλαμβάνουν ανθρώπου και αν του συλλαμβάνουν δίκαια ή άδικα. Αλλά τα καλύτερα πρέπει να κοιτάμε. Όχι τα χειρότερα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτό μου έχει μάθει εμένα η οικογένειά μου από τότε που ήμουν ένα μικρό παιδί. Ότι πρέπει να κοιτάω τα καλύτερα για να γίνω καλύτερο. Όχι να κοιτάω ότι υπάρχουν χειρότερα για, να δικαιολογώ τον εαυτό μου και να κάνω πατ -πατ στην πλάτη. Καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι η Τουρκία είναι χειρότερη Άρα, ουφ, τέλεια είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Αφού δεν είμαστε τέλεια. Για να επιστρέψω λίγο στη σημερινή ημέρα, ένα πολύ μεγάλο λόγο που κάνω αυτό το βίντεο είναι και εγώ, ο μεριά μου, να μην αφήσω τον Αλέξη να ξεχαστεί. Τότε που είχε συμβεί όλο αυτό, είχα νιώσει μια τεράστια ταύτιση. Ήμασταν, α πούμε, σε κοντινή ηλικία, ήμασταν ε, από διαφορετικέ πόλει δεν το ήξερα το παιδί, αλλά κάτι, 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 κάτι είχε τσιγκλήσει όλους μας τότε. Δηλαδή, εάν κάποιον άνθρωπο δεν τον είχε τσιγκλήσει μέσα του, δεν του είχε σφιχτεί το στομάχι, δεν τον είχε πιάσει απόγνωση με το ότι ένα 15χρονο δολοφονείται από αστυνομικό, μάλλον πάει κάτι πολύ στραβά σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν τα είχε νιώσει αυτά τα συναισθήματα. <σθυλί> <σθυλί> αυτά. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα από ό,τι καταλαβαίνετε, αλλά και πάλι ήθελα να σας μιλήσω για το τι υπάρχει στο κεφάλι μου, γιατί και η σημερινή ημέρα είναι μία ακόμα μέρα σε αυτό το ημερολόγιο που βλέπετε. Σε αυτό το σημειωματάριό μου, τέλο πάντων, το καθημερινό. Ελπίζω να μην σα έριξα για ακόμα μία μέρα με, το... με τη συνειδητοποίηση και την υπενθύμηση της ύψη που υπάρχει γύρω μας. γιατί το καταλαβαίνω απόλυτα. Απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα. Και εγώ όταν μπαίνω στο ίντερνετ, θέλω να δω ε, μαλακιούλε και ελαφρότητα για να ξεχαστώ. Απλά. Δεν ένιωθα έτσι σήμερα. Οπότε γι' αυτό και σας μιλάω όπως σας μιλάω σήμερα. Εμείς θα τα πούμε αύριο, σίγουρα πιο χαλαρά, πιο χαρούμενα. Α, μ, να περνάτε τέλεια, να προσέχετε τους εαυτούς σας και όλους όσους αγαπάτε.